εικόνα έγινε από χώμα και αίμα μαρτύρων μοναχών που έσφαξαν οι θρακικοί πειρατές τον 8ο ή μέχρι 10ο αιώνα, όσο ήκμαζαν εδώ στο Αιγαίο οι θρακικοί πειρατές. Ήρθε μια νύχτα, ενώ ήταν οι μοναχοί μέσα στο ναό σε θεία λειτουργία, με ρεσάλτο που έβαλαν άγκυρα στην άγκυρα πανιά, πέταξαν επάνω στο τείχος, ανέβηκε ένας, σκοτώνει το φρουρό και ανοίγει την πόρτα, την καστρόπορτα, και μπαίνουν μέσα το τσούρμο των πειρατών. Βρίσκουν τους όλους τους μοναχούς μέσα στο ναό σε θεία λειτουργία, τους κατέσφαξαν, ένας πρόλαβε και γλίτωσε ανεβαίνοντας από το ιερό που βοηθούσε τον ιερέα από το παράθυρο στη στέγη για να σωθεί. Κάποιο μάτι το είδε αυτό, και όταν τελείωσε η λαιλασία και η σφαγή, ανέβηκαν με σκάλες να πιάσουν και αυτόν το μοναδικό, για να μην προλάβει και ειδοποιήσει τους κατοίκους των γύρω συγκισμών, και τρέξουν εναντίον των πειρατών προς τη θάλασσα. Αλλά όταν ανέβηκαν επάνω στη σκεπή, η σκεπή έγινε θάλασσα, και στον πέσον είδαν τον ταξιάρχη Ξυφύρη έτοιμος να του επιτεθεί. Πανικόβλητοι αφήνουν τα κλοπημαία και φεύγουν προς τη θάλασσα. Την άλλη μέρα το πρωί τους βρίσκουν οι τσομπάγιδες σφαγμένους με μια μαχαιριά που άρχιζε από το μέτωπο και κατέληγε στον ομφαλό. Και την τοποθεσία αυτή την ονόμασαν Μαχαιρά. Και μέχρι τώρα έτσι ονομάζεται και βρίσκεται από εδώ προς τη θάλασσα γύρω στα 800 με 1000 μέτρα. Ο μοναχός τώρα που σώθηκε από τη σφαγή κατέβηκε κάτω να βοηθήσει τυχόν έχοντα ανάγκη αδελφό του. Βρίσκει όμως σφαγμένους όλους, το αίμα να έχει κατακλείσει το δάπεδο. Με ένα σφουγγάρι μάτυψε το αίμα σε μια πυλινή γαβάθα, δηλαδή πυλινή κούπα μεγάλη, το ανάμιξε με ψηλό κοσκεγισμένο χώμα και προσπάθησε να κάνει το ομοίωμα του ταξιάρχη που είδε πάνω στη στέγη. Όταν έφτιαξε αυτά το οποίο βλέπετε, διαπιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει και δεν φτάνει να ολοκληρώσει το σώμα του ταξιάρχη, αλλά σκέφτηκε να το χαλάσει και να κάνει μικρότερο. Δυο όμως πράγματα το σταμάτησαν. Το ένα είναι ότι ο πυλός άρχισε να κρυώνει και δεν θα μπορούσε να τον δουλέψει καλά, και δεύτερον ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν πιστά σε αυτό που είχε δει. Έτσι το άφησε και με την υπόλοιπη λάσπη έφτιαξε κάτω από το κουβούκλιο το σώμα του ταξιάρχη, όπως ένα παιδάκι ζωγραφίζει μπροκοντήλιες χέρια και πόδια, και είναι από κάτω το σώμα το υπόλοιπο του Χριστού, του ταξιάρχη. Τα θάματα που βλέπουμε κάθε μέρα είναι τόσα πολλά που για να τα γράψει κανείς θέλει βιβλία ολόκληρα. Αυτή λοιπόν τις ημέρες έρχεται η χαρά να στήσει το θρόνο της με τις ελπίδες και τις πίστες τα φτερά και γράφει σκηνές και εικόνες πολλές και ανάγλυφες με τις πίστεως τα αναξίτηλα χρώματα και της ευλάβειας γεμάτης ειλικρίνειας ψυχής και τους χτύπους της καρδιάς, και έρχονται οι άνθρωποι να κόψουν ένα κλονάκι ανθισμένο από το δέντρο της ελπίδας που εδώ έχει ριζώσει και θα μείνει ριζωμένο για πάντα.